Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω τώρα τη σκέψη της Σοφίας και αφού σας περιέγραψε όλα αυτά τα οποία περάσαμε για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η πρόταση είναι μία πρώτη βάση για συζήτηση και ένα σημείο αναφοράς για να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος και η δημιουργία. Μαζί θα δούμε κάποια βασικά σημεία. Προφανώς δεν μπορώ να και δεν θα έπρεπε να κάνω ανάλυση κατά άρθρο, αλλά θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας γενικός νόμος για τους συνεταιρισμούς, είναι πρώτον διότι θέλουμε να αποτυπωθεί θεσμικά η συλλογική ταυτότητα των συνεταιρισμών και είναι μια ταυτότητα που έχουν χτίσει οι ίδιοι οι συνεταιριστές για τις οργανώσεις τους, να απλοποιήσουμε και να κωδικοποιήσουμε κάπως αυτό το μέχρι στιγμής κατακαιρματισμένο τοπίο, να συνδεθούμε με τη νομική μας παράδοση, διότι όπως επισημάναμε και χτες, ο πρώτος νόμος μας ήταν γενικός νόμος, ήταν νόμος που περιείχε διατάξεις γενικής εφαρμογής, που έτεμαν οριζόντια όλους τους συνεταιρισμούς. Επίσης, θέλαμε να οθήσουμε σε μια συσπήρωση τους συνεταιρισμούς, να τους επιτρέψουμε να συσπηρωθούν, να μην αποτρέπεται αυτό νομοθετικά, ανεξάρτητα από την κατηγορία και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ή ανήκει ο καθένας. Και να μπορέσουν, εφόσον το επιθυμούν, να δημιουργήσουν ένα πανελλήνιο φορέα εκπροσώπησης με τους όρους που θα θέτει βεβαίως ο νόμος και θα αναγνωρίζεται ως πανελλήνιος φορέας. Δεν θα αυτό αποκαλείται ως τέτοιος. Και το πιο σημαντικό κατά την προσωπική μου άποψη είναι να μπορέσει αυτός ο γενικός νόμος επιτέλους να διακρίνει τους συνεταιρισμούς από οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης και κυρίως από τις κεφαλαιοχικές εταιρείες που όπως είδαμε υπάρχει το φαινόμενο του ισομορφισμού, μία στάση προσέγγισης, μία στάση να θολώσουμε λίγο τα σύνορα μεταξύ των συνεταιρισμών και των κεφαλαιοχικών εταιρεών. Και τι θέλαμε με αυτό το προτινόμενο μοντέλο, να υπάρχει μια νομοθετική αντιμετώπιση σαφής και από τους άλλους κλάδους του δικαίου, διότι όταν διασφαλίζουμε και προστατεύουμε και καθιστάμε σαφή τη συνεταιριστική ταυτότητα και την ειδοποιώ διαφορά των συνεταιρισμών, τότε και οι άλλοι κλάδοι του δικαίου δεν μπορούν να την αγνοήσουν, εισάγοντας μία διακριτή νομοθετική μεταχείριση. Και όταν λέμε διακριτή, προσέξτε, δεν εννοούμε ευνοϊκή, εννοούμε διαφορετική. Από τη στιγμή που έχουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές μορφές, διαφορετικές οντότητες, άρα και ο νομοθέτης, είτε φορολογικός, είτε στο δίκαιο ανταγωνισμού κτλ., οφείλει να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο μορφές, κατηγορίες, οντότητες με διαφορετικό τρόπο. Τι μας έλεγαν οι καθηγητές μας στη νομική, ότι όμοια αντιμετωπίζουμε όμοια πράγματα και ανώμοια με ανώμοιο τρόπο. Ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να διαμορφώσουμε αυτές τις γενικές διατάξεις? Καταρχάς, χρησιμοποιήσαμε τον 28-10 του 2000, που ήταν ο νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δεν είναι πλέον σε ισχύ, ως βάση. Αυτό λοιπόν το νόμο τον πήραμε και το χρησιμοποιήσαμε σαν μια πρώτη βάση, ήταν τα θεμέλια μας. Και γιατί επιλέξαμε τον εν λόγω νόμο? Πρώτον, διότι υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους νόμους στη συνεταιριστική μας ιστορία και δεύτερον, διότι τόσο από την πλευρά των συνεταιριστών όσο και από την πλευρά των νομικών και των ερευνητών εγέν, υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους νόμους. Όχι λόγω της μακράς διάρκειάς του, αλλά και λόγω του ότι ήταν πολύ κοντά στη συνεταιριστική ταυτότητα. Η διακήρυξη της συνεταιριστικής ταυτότητας του 1995 δεν θα μπορούσαμε να την αγνοήσουμε. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Αν το βγάλουμε αυτό από τη μέση, η συνεταιριστική νομοθεσία δεν έχει κανέναν άλλον λόγο ύπαρξης παρά να μεταφράσει τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές σε εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, διότι ο ΟΗΕ με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές υπογραμμίζει την αναγκαιότητα
θέσπισης ενός γενικού νόμου για τους συνεταιρισμούς, τη σύσταση 193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και κατά μία μερίδα νομικών είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μεταξύ άλλων, η σύσταση περιλαμβάνει πολλές παροτρύνσεις, εθαρρύνσεις και συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις για να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον για τους συνεταιρισμούς για να αναπτυχθούν. Οι κατευθυντήριες γραμμές από το Χάγκεν Χένρι, του οποίου την εισήγηση ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεταιριστικές αρχές από την ίδια την Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση και το PECOL, Principles of European Cooperative Law, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία τι έκανε, έλαβε υπόψη της καλές πρακτικές από κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, κράτησε τα θετικά αυτά σημεία από την κάθε χώρα και διαμόρφωσε ορισμένες αρχές. Ένα μοντέλο, δηλαδή ένα καλούπι, για να έρθει και να βοηθήσει τον εθνικό νομοθέτη. Και τέλος, το λέει Μάρκο, που είναι το μοντέλο νόμου πλαισίου για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και το χρησιμοποίησαμε αυτό διότι επηρέασε πολύ σημαντικά την νομοπαραγωγή σε θέματα συνεταιρισμών σε μεγάλο αριθμό χωρών της Λατινικής Αμερικής. Και τέλος, καλές πρακτικές από εθνικές νομοθεσίες. Ποια είναι η δομή που έχει το προσχέδιο? Μέχρι στιγμής έχουμε την αιτιολογική έκθεση και γενικές διατάξεις που ισχύουν καταρχήν για όλους τους συνεταιρισμούς οριζόντια. Σε ορισμένα σημεία έχουμε εισάγει αποκλίσεις και σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως θα χρειαστεί και μια κωδικοποίηση ειδικών διατάξεων. Αλλά προς το παρόν όλη μας η έμφαση είναι στο γενικό μέρος. Δηλαδή ποιες είναι οι γενικές διατάξεις που θα έπρεπε να ισχύουν οριζόντια και να τέμνουν όλους τους συνεταιρισμούς. Τι κατοχυρώνουμε μέσα από αυτό το προσχέδιο? Πρώτον, τον ορισμό. Τι είναι συνεταιρισμός που απουσιάζει σήμερα? Και έχουμε ενσωματώσει τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και καλούμε τόσο τους συνεταιριστές, αλλά και τον ίδιο τον νομοθέτη να τις λαμβάνει υπόψη. Τους συνεταιριστές να τις λαμβάνουν υπόψη κατά το στάδιο της αυτοδιοίκησής τους και της σύστασης καταστατικού ή αναθεώρησής τους, αλλά και τον νομοθέτη όταν καλείται να θεσπίσει συνεταιριστικό δίκαιο. Αναγνωρίζουμε τον συνεταιρισμό σαν μία ιδιότυπη εμπορική εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει σαν βασικό σκοπό το κέρδος, αλλά τον υπάγουμε σε ένα στάτους διακριτής νομοθετικής μεταχείρισης. Για να μην υπάρχει αυτή η διαρκής σύγχυση μεταξύ συνεταιρισμών και οποιαδήποτε άλλη εμπορικής εταιρείας, κυρίως από την πλευρά και όχι μόνο του φορολογικού δικαίου. Δεν μπορούν να φορολογούνται οι συνεταιρισμοί το ίδιο όπως μία ανώνυμη εταιρεία, εφόσον λειτουργούν διαφορετικά. Σύσταση συνεταιρισμών με την ίδια διαδικασία, τους ίδιους όρους και τις ίδιες προθεσμίες, διότι δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο η κατηγορία στην οποία ανήκει ένας συνεταιρισμός για να υποβληθεί σε διαφορετική κατηγορία με διαφορετικούς όρους και πολλό δε μάλλον υπό διαφορετική προθεσμία. Υπαγάγαμε όλους τους συνεταιρισμούς στην ίδια υποπτική αρχή και σε έναν έλεγχο που δεν είναι προσανατολισμένος μόνο σε οικονομικά κριτήρια, αλλά λαμβάνει υπόψη του το πώς λειτουργεί η συνεταιριστική επιχείρηση και ιδίως ο έλεγχος να ασκείται από εξειδικευμένους ελεγκτές. Ελεγκτές που φέρουν μία ανάλογη κατάρτιση σε θέματα συνεταιρισμών. Την εισαγωγή, εισάγουμε την εφαρμογή της αρχής ένα μέλος, μία ψήφος, με δυνατότητα αποκλήσεων υπό όρους και τη χρήση νέων τεχνολογιών, γιατί το ζήσαμε αυτές τις τελευταίες, την τρέχουσα χρονιά και την προηγούμενη, πόσο αναγκαίες είναι οι νέες τεχνολογίες και το γεγονός ότι ο νομοθέτης μέχρι τώρα, στους συνεταιρισμούς και όχι μόνο, δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, προκαλεί διάφορα προβλήματα στην πράξη και στην καθημερινότητα των εγχειρημάτων αυτών. Από τη σύγκληση και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέχρι και την συζήτηση στα πλαίσια των οργάνων διοίκησης. Παράλληλα, απαγορεύσαμε διαροπάλου τη διανομή κερδών μεταξύ των μελών.
τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συνεταιρισμού, όσο και μετά την εκαθάρισή του. Διότι θέλαμε να είναι σαφές το ότι οι συνεταιρισμοί δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και άρα δεν έχουν αυτό το σκοπό και άρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διανέμουν κέρδη μεταξύ των μελών. Και ιδίως μετά την εκαθάριση, διότι αν μείνει κάτι στο ταμείο και περνάμε από τη διαδικασία της εκαθάρισης και ο συνεταιρισμός μας έχει μεγάλη περιουσία, τότε ενδέχεται να ενθαρρύνουμε και επιτρέπουμε βέβαια τη διανομή του εναπομένοντος υπολείπου μεταξύ των μελών, τότε να ενθαρρύνουμε την πιθανή λύση ενός συνεταιρισμού για λόγους κερδοσκοπικούς. Δηλαδή, όχι για το ότι υπήρχε όντως υπαρκτός λόγος, σοβαρή αιτία για να λυθεί, αλλά προκειμένου να μοιράσουμε την περιουσία μεταξύ μας, καρπώνοντας έτσι όλη αυτή την πορεία που έχει διανύσει και βέβαια τον κόπο των προηγούμενων γενεών συνεταιρισμών, αν είναι ιδιαίτερα παλιός. Τη δυνατότητα δημιουργίας δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων ενώσεων με μέλη ομοειδής, αλλά και όχι μόνο συνεταιρισμούς και κυρίως στη σύσταση Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, για να έχει το συνεταιριστικό κίνημα το όργανο εκπροσώπησής του. Τη δυνατότητα δημιουργίας συνεταιριστικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης από ένα μέρος πλεονασμάτων κερδών, για να μπορεί να τα διαχειρίζεται η Ένωση και η Ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο συνεταιρισμός. Τι κάνουν αυτά τα ταμεία? Ενθαρρύνουν τη σύσταση νέων συνεταιρισμών, καλύπτουν θέματα ανάπτυξης ή θέματα εκπαίδευσης κτλ. Είναι μια εκδήλωση πρακτικής αλληλεγγύης. Οι στόχοι του προσχεδίου. Τι επιδιώκουμε να κάνουμε? Να αποκαταστήσουμε την ενότητα που μέχρι στιγμής είναι διασπασμένη. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την αυτονομία μέσα από γενικές και ελαστικές διατάξεις και να αφήσουμε επαρκή περιθώρια στους ίδιους τους συνεταιρισμούς να ρυθμίσουν τα του οίκου τους. Διότι όσους περισσότερους ειδικούς νόμους έχουμε, τόσο αυξάνει και το επίπεδο λεπτομέρειας και δημιουργείται ένας ασφικτικός θεσμικός κλοιός, μη επιτρέποντας στους ίδιους τους συνεταιρισμούς να λάβουν πρωτοβουλίες και να αυτοδιοργανωθούν. Να θεσπίσουμε επίσης. Σκοπός ήταν να θεσπίσουμε δεσμευτικές διατάξεις μόνο εκεί που κρίναμε ότι ήταν απολύτως αναγκαίο και για ποιον λόγο, για να προστατεύσουμε τη συνεταιριστική ταυτότητα. Να ενθαρρύνουμε την ευρύτερη διασυνεταιριστική συνεργασία χωρίς προσκόμματα, ιδίως μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών συνεταιρισμών. Να αποτρέψουμε τον ισομορφισμό και να θεσπίσουμε την αρχή διάκρισης της διακριτικής μεταχείρισης των συνεταιρισμών έναντι άλλων εμπορικών εταιριών, προκειμένου και οι άλλοι κλάδοι του δικαίου, το φορολογικό, η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, το εργατικό δίκαιο, να αντιμετωπίζουν με έναν διαφορετικό δέοντα τρόπο τους συνεταιρισμούς. Ευελπιστούμε λοιπόν, πέρα από το θέμα του περιεχομένου και πώς πιστεύουμε ότι ο Γενικός Νόμος θα επηρεάσει όχι μόνο θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση της συνεταιριστικής αυτότητας, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει και, τους άλλους κλάδους του δικαίου που με τις διατάξεις τους διέπουν τους συνεταιρισμούς. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουμε και τη διαδικασία της νομοπαραγωγής με δύο τρόπους. Αποτρέποντας τη θέσπιση κανόνων που ήδη προβλέπονται στο Γενικό Αυτονόμο και άρα μειώνουμε τον όγκο των παραγόμενων διατάξεων, γιατί είδαμε ότι μέσα από τη σύγκριση πολλές φορές ο ένας ο ειδικός νόμος επαναλαμβάνει διατάξεις του άλλου, χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Εμείς θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε λίγο αυτό τον πληθωρισμό. Δεύτερον, να λειτουργήσουν οι γενικές διατάξεις ως ένα σημείο αναφοράς για τον νομοθέτη και να καλεί τον νομοθέτης να λαμβάνει υπόψη του τις γενικές αυτές διατάξεις και να παρεμβαίνει νομοθετικά μόνο όπου και όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Να χρειάζεται δηλαδή στην αιτιολογική έκθεση για ένα νέο επόμενο νόμο ειδικό να αιτιολογεί την απόκληση που θα έχει αυτός ο ειδικός νόμος από τον Γενικό Νόμο ή να αιτιολογεί γιατί χρειάζεται, υπάρχει αναγκαιότητα να εισάγουμε ειδικότερες διατάξεις έναντι των γενικότερης εφαρμογής διατάξεων. Γιατί η ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας είναι εν τέλει μια καινοτόμα ιδέα?
Η συζήτηση για την ενοποίηση δεν απασχολεί μόνο εμάς, αλλά απασχολεί και άλλες χώρες, όπως την Ισπανία ή την Ιαπωνία, που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει διαδικασίες θέσπισης ενός γενικού νόμου για τους συνεταιρισμούς, με αντίστοιχες προκλήσεις που συναντάμε και εμείς εδώ. Γιατί παθομολογείται ότι το να έχουμε ένα πολύ διασπασμένο και κατακαιρματισμένο νομικό τοπίο δεν προάγει ούτε τη συνοχή, αλλά ούτε και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Άρα, η μετάβαση από ένα κατακαιρματισμένο θεσμικό πλαίσιο σε ένα ενοποιημένο κρίνουμε ότι είναι πολύ το σημαντική για τα ελληνικά δεδομένα και αποτελεί ένα θετικό προηγούμενο ενδεχομένως και για τον αλλοδαπό νομοθέτη που έχει να αντιμετωπίσει μια αντίστοιχη πραγματικότητα. Η δεκαετία 11-20 που διανύσαμε είχε χαρακτηριστεί ως η συνεταιριστική δεκαετία. Και στα πλαίσια αυτά, η Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία έχει διατυπώσει το όραμα 2020, απευθυνόμενη στις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί. Η ενοποίηση, λοιπόν, της συνεταιριστικής νομοθεσίας αποτελεί μία απάντηση σε αυτή την έκκληση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας. Υλοποιεί, λοιπόν, το παραπάνω, σε μια χρονική συγκυρία που έχει να ζωοποιηθεί το ενδιαφέρον γύρω από τους συνεταιρισμούς και θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να ενδυναμωθεί το συνεταιριστικό κίνημα και να οδηγηθεί σε μια κατεύθυνση ανεξάρτητου και ενιαίου κινήματος, όπως υπαγορεύει άλλωστε και η συνεταιριστική του ταυτότητα. Και με αυτά σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή.